Καλησπέρα φίλες και φίλοι από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, είναι οι Rose Cases. Είναι οι δύο ομάδες οι οποίες κοντράρονται στο σημερινό παιχνίδι στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Development League. Από τη μία το Green Rose με 0 νίκες και μία ήττα, ενώ από την άλλη Aces κατάφερε να πανηγυρίσουν την πρώτη νίκη στην πρεμιέρα. Ενώ έχουμε και το Jabol, το οποίο θα βγάλει νικητές τους Aces, οι σημερινοί φιλοξενούμενοι. Είναι τώρα στην πρώτη επίθεση του παιχνιδιού. Πάμε να δούμε πεντάδες. Τριτάκης, Τριανταφυλόπουλος, Λόλος, Δημητρόπουλος και Κανίνιας από τη μία. Ενώ για τους Aces, Τζιότρας, Μουστακάτος, Κοντακιώτης Γιώργος, Γιαζιτζόγλου και Μπατζάκας. Γιαζιτζόγλου αφήνει έξω. Μουστακάτος κλείστηκε. 4 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση. Μπατζάκας με το δεξί, δεν θα βρει στόχο, μάχη για το rebound. Μπάλα καταλήγει στα χέρια των πράσινων για να εκδηλώσουν την πρώτη σου επίθεση με τον Κανίνια, ο οποίος θα πάρει το σούτ αστοχή. Για την Τζόγλου είναι απέναντι τον Μπατζάκα. Κοντακιώτης είναι ανενόχλητος, βιάστηκε νομίζω να εκτελέσει, θα μπορούσε να πάρει και μια, να κάνει και μια καλύτερη επίθεση εκεί. Κανίνιας, μπάλα στον Δημητρόπουλο και πάλι Κανίνιας. Δημητρόπουλος πάει στα αριστερά τώρα για να διεισδύσει και να κερδίσει το φάουλ, το οποίο το έκανε ο Τσιότρας, όπως λέει ο ρέφερι. Έξω η πρώτη από τον Δημητρόπουλο. Παραμένει το 0-0 στην αναμέτρηση. Χάνει και τη δεύτερη εκείνος. Μακρό rebound από τον Μουστακάτο. Τσιότρας θέλει να περάσει, πίνει έξω στην Γιαζιτζόγλου. Θα εκτελέσει εκείνος για τρεις, δεν θα έρθει η πρώτη πόντι ούτε σε αυτή τη φάση. Τριανταφυλόπουλος για τον Green Rose. Ακόμα καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει ανοίξει το σκορ. Τώρα θα το κάνει ο Δημητρόπουλος. Να δούμε αν είναι για δύο ή για τρεις το σουτ. Είναι για δύο τελικά. 2-0. Γρήγορη επίθεση αλλά άστοχη από τον Τσιότρα. Τριανταφυλόπουλος πέρασε την πάσα στον Τριτάκη, μπαλά έξω. Νέο σουτ τώρα για τρεις ποντούς, αλλά άστοχο από το Green Road. Αυτή τη φορά ο Δημητρόπουλος δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Μαντζάκας αφήνει στον Τσιότρα. Για την Τζόγλου, ανά Τσιότρας. Μουστακάτος παίρνει το screen, παίζει τώρα με τον Τσιότρα και κερδίζει το foul ο παίκτης των Aces από τον Τριτάκη, ο οποίος διαφωνεί. Στην επαναφορά τώρα η κόκκινη. Μουστακάτος ψάχνει επιλογή, ο Τζάκας πήρε. Τάκης προσπαθεί να τον ακολουθήσει, πέφτει πάνω στον Λόλο. Πέφτει στον Aces και γερδίζει το φάουλ. Φάουλ νούμερο 2 αυτό για τον Green Road. Ξανά στην επαναφορά η Aces, Μουστακάτος ξέφυγε από την πίεση αλλά στόχισε στο τρίποντο. Λόπουλος δεν βιάστηκε να πάει μπροστά. Τριτάκης, Τριανταφυλόπουλος εκτελεί για τρεις, βρίσκει σίδερο για Τζιτζόγλου, πήρε το rebound. Θέλει να παίξει γρήγορα μπροστά με τον Τσιότρα, αλλά ήταν παρακινδυνευμένη πάσα και έγινε το κλέψιμο. Κανίνιας, Τριτάκης θέλει να πλησιάσει απέναντι
Από δύο παίχτες θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι, 4-0. Τρεισήμισι λεπτά στην αναμέτρηση. Με τους Aces να παραμένει χωρίς πόντο. Για Τζιτζόγλου θα αλλάξει τώρα αυτό από το πρώτο καλάθι των φιλοξενούμενων για το 4-2. Στο κέντρο θα γίνει τελικά το κλέψιμο από τον Γιατζιτζόγλου, ο οποίος θα φτάσει και μέχρι το τέλος και αρκετή στο φάουλ. Πιέστηκε εκεί ο Κανίνιας, ο οποίος δεν μπορούσε να βρει κάποια επιλογή κοντά του. Και έτσι η πίεση τον δυσκόλεψε αρκετά, έγινε τελικά το κλέψιμο που έφερε και το φάουλ στην απέναντι πλευρά. Άστο όμως την πρώτη βολή για Τζιτζόγλου, παραμένει το 4-2. Ένα θεματάκι με τις αλλαγές. Θέλει και δεύτερο για Τζιτζόγλου, τη χάνει και αυτή. Ο τραγουστής έχει περάσει το μάτι για τους πράσινους. Καλή άμυνα τον Μουσακάτο. Τριτάκης παλεύει να συγκρατήσει, Μουσακάτος θα βρεθεί στο έδαφος. Μάχονται δύο παίχτες για την κατοχή, ο Ρεζάκης θα με συγχωρείτε. Ο Νικολακόπουλος είδα το όνομα που έγραφε πίσω και μπερδεύτηκα. Έχουμε νέο σφύριγμα τώρα στην επαναφορά το Green Road. Δημητρόπουλος έχει πλάτη τον Κοντακιώτη. Τριτάκης να πάει από τα αριστερά, κάνει μια περιστροφή ανάμεσα στο Μπούλιο, θα μπορέσει να εκτελέσει αλλά δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι. Για Τζιτζόγλου πίνει έξω ο Μουστακάτος, καστήπασα για τον Μπατζάκα. Εκτελεί εκείνος με τη βοήθεια του ταμπλό και σοφαρίζει. 4-4. Κανίνιας. Λέγει να παίξει έξω με τον Δημητρόπουλο, που πήγε σε έναν ανάποδο lay-up. Τσιότρας παίρνει από τον Μουστακάτο, έχει επιστρέψει άμυνα των Πρασίνων. Πήγε γρήγορα ο Τσιότρας, αλλά δεν μπορούσε να κερδίσει κάτι. Κανίνιας. Πιέζει ο Μπατζάκας. Τριτάκης τώρα. Πέρασε ανάμεσα από δύο. Δημητρόπουλος αφήνει έξω. Αυγουστής εκτελεί στη λήξη του χρόνου και δίνει ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του. 7-4. Ματζάκας. Ζητάει και παίρνει ο Γιατζιτζόγλου. Άντομα θα παίξει τον εφένα το τραγουστή. Θα το κάνει και θα κερδίσει και το φάουλ. Τώρα και για τις δύο ομάδες. Το 9 και το 20. Πολίτης και Πετρόχυλος στο μάτς για το Green Rose.
ενώ από την άλλη έχει περάσει ο Νίκος Κολακιώτης, ο οποίος έχασε τώρα την μπάλα από τα χέρια του. Νικολακόπουλος, τραγουστής. Είναι το κλέψιμο, έχει φύγει μπροστά, όμως θα κάτω, σε αυτόν θα πάει η μπάλα και ανενόχλητος θα κάνει το 7-6. 3:35 ακόμα το πρώτο δεκάλεπτο. Γλιστράει και έχασε την ισορροπία του ο Πολίτης. Είναι πολύ επικίνδυνο να γυρίσει και κανένα πόδι σε κάτι τέτοιες φάσεις. Ο Μπατζάκας στην άλλη πλευρά θα κερδίσει το φάουλο από τον τραγουστή. Μπατζάκας τώρα στην γραμμή των βολών. Θα τη βάλει. Τα 7. Με τον τρίτο πόδο του Μπατζάκα στο μάτς. Βάζει και τη δεύτερη. 7-8 προβάδισμα τώρα για τους φιλοξενούμενους. Στο μάτς ρίχνεται ο Εφημορφόπουλος για τους AC Spirit του Μπατζάκα, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο να πάρει κάποιες ανάσες. Πολίτης. Στολόπουλος. Πολίτη. Κίνος έξω. Για 2 είναι το σούτ άστοχο, ο τραγουστής πάλεψε να πάρει το θετικό rebound. Μουστακάτος έχει φύγει και πάλι προς τα 2-2 τώρα. Στρέφει και τρίτο στην άμυνα του Green Rose, αλλά ο Μουστακάτος θα πάει μόνος του. 7-10. Πολίτης τσεκάρει τις επιλογές. Μπάλα στον Πετρόχυλο. Τραγουστής τώρα. Πολίτης κοιτάει έξω. Τραγουστής θα εκτελέσει για τρεις, το βάλε νωρίτερα τώρα στο ύψος, όμως Κοντακιώτης μάζεψε. Άλλη πρώτη πάσα πάει στα χέρια του Μουστακάτου για την Τζόγλου προς τα μέσα, τον έχασε ο τραγουστής. 7-12. Πολύ καλές επιλογές επιθετικά οι Aces, οι οποίοι χτυπούν πολύ πολύ γρήγορα πριν προλάβει να οργανωθεί η άμυνα του Green Rose. Πετρόχυλος. Πάσα φτάνει τελικά στον τραγουστή με το δεξί και μου σας στόχισε. Πάλι ο Μουστακάτος φεύγει μπροστά. Πάλι τον ψάχνει η ομάδα του, αλλά έχει κάνει βήματα. Βλέπουμε ότι σε κάθε φάση σχεδόν προσπαθούν να φύγουν γρήγορα μπροστά, να χτυπήσουν συνδυασμό οι Aces στις τελευταίες φάσεις. Και ο Μουστακάτος γίνεται ο αποδέκτης της πρώτης πάσας. Είναι αυτός που έχει το νου του με το που θα γίνει το κλέψιμο να φύγει μπροστά. 1:50 μέχρι τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου τώρα. Τραγουστής στον Λόλο. Ο Πολίτης έκανε την κίνηση για να πάρει από τα αριστερά και να βάλει το καλάθι. 9-12. Μουστακάτου, με συγχωρείτε. Θέλει να πάει προς τα μέσα, εξαιρετική η πάσα του για τον Τωτανίδη. Λίγη άμυνα, ο Μόλος εκεί με τη δυναμή του κράτησε την μπάλα. Τώρα μπροστά τώρα ο Τριανταφυλόπουλος, βρήκε τον Πολίτη. Αλλιώθηκε νομίζω η προσπάθειά του. Λόλος κυνηγάει, αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός. Σε περασία πάσα για τον Λόλο, καλή άμυνα εδώ από τον Μουστακάτο. Ποιος αφήνει στα δεξιά, δεν έρχεται το καλάθι. Θα καλείς όμως επιμένει, ούτε με τη δεύτερη ευκαιρία μπορεί να αφήσει πάλι στο καλάθι. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Πολίτης, καστή πάσα για τον Λόλο. Δυσκολεύεται εκείνος. Μια σφαλιάρα από τον τραγουστή στην μπάλα. Τελικά
30 φιλόπουλες είναι μια κάποια κατάσταση. 6 δευτερόλεπτα τώρα για το Green Rose. Πολίτης 3 δευτερόλεπτα πρέπει να εκτελέσει, θα το κάνει από αρκετά μακριά και πιεζόμενος. Καλής μισθακάτος από την άλλη πέραση, η πάσα ήρθε και το καλάθι. 9-14. 8 δευτερόλεπτα τώρα για τον Green Rose. Πολίτης με 4 δευτερόλεπτα. 2-1, Λόλος καθυστερεί. Και έχουμε σφύριγμα για φάουλ, πριν τελειώσει ο χρόνος. Να δούμε. Έχει γίνει φάουλ, ναι. Πριν ακούστε η εικόνα της λήξης. Ο Λόλος θα πάει στη γραμμή. Δεν ξέρω τώρα αν έχουν μείνει κάποια δέκατα του δευτερολέπτου. Όχι, νομίζω είναι σε νεκρό χρόνο το φάουλ. Έχουν καθίσει στον πάγκο δύο ομάδες, ο Λόλος είναι στο κύριο. Είναι πρώτη. Χάνει και τη δεύτερη και έτσι. Φτάνουμε στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ να δείχνει 9-14. Επιστρέφουν οι δύο πεντάδες για να μπούμε και στο δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο μόλις ξεκίνησε. Έτσι, έτσι να βρίσκονται στην επίθεση. Ο Στακάτος, μπάλα τώρα στον Κακαλή. Σηκωθεί εκείνος ανάμεσα από την άμυνα των πρασίνων. Αστόχησε. Κανίνιας φτάνει μέσα, θα δεχτεί την ταβλά από τον Κακαλή. Αφήνει στον τραγουστή και από κοντά και αυτός θα αστοχίσει. Βέλιας στον Κοντακιώτη. Κακαλής θα πάρει την προσπάθεια. Μάχες για το rebound. Τριανταφυλόπουλος διέζει ο Μαραβέλιας. Λόλος κρατάει, ψάχνει επιλογή. Πάσει στο να τριπλάρει και να πάει μόνο στη φάση. Κατεβάζει το χέρι ο Κοζανίδης και κάνει το φάουλ. Είναι βόλες για τον Λόλο, ο οποίος υπενθυμίζω στο φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου στέξει και στις δύο προσπάθειες. Στη δεύτερη. Μαραβέλιας. Κοζανίδης πάει κατά μέτωπο. 9-16. Μπάλα στα αριστερά τώρα για τον Green Rose. Κανίνιας θέλει να ξεφύγει. Δημητρόπουλος στον Τριανταφυλόπουλο για 3 εκείνος. 12-16, καλάθι μετά από ώρα. Μαραβέλιας. Μορφόπουλος στον Κακαλή. Με το δεξί εκείνος αφήσει την μπάλα στο καλάθι, παρότι πήδησαν δύο αντίπαλοι μπροστά του. 12-18. Συνέξι και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Κανίνιας πιέζει από τον Κακαλή. Τριανταφυλόπουλος ξανά στον Κανίνια. Μπάλα τώρα στον Δημητρόπουλο. Στον Τριανταφυλόπουλο με συγχωρείτε. Τριανταφυλόπουλος θα εκτελέσει ξανά. Αυτή τη φορά βρίσκει σίδερο. Ο Λόλος πήδηξε ψηλότερα από όλους, αλλά δεν μπόρεσε να γράψει την μπάλα από τα δικά του χέρια. Κατέληξε εκτός εκείνη. Και βγαίνει η άμυνα των κόκκινων. Το πήρε στο μάτι τώρα τον Τσιότρα. Καραβέλιας.
Τσιότρας. Καλής, έφτασε εκεί κοντά, έκανε την κίνηση, αλλά έκανε και τα βήματα στην συνέχεια. Ανίνιας. Θέλει να παίξει με τον Λόλο, τον βρήκε πολύ ωραία και εκείνος τελειώνει τη φάση 14-18. Καραβέλιας περνάει από την πίεση του Τριανταφυλόπουλου. Τσιόντρας τώρα στα αριστερά. Είναι το σκριν. Σε την πάσα απέναντι, αλλά ο Τριανταφυλόπουλος θα κάνει το κλέψιμο. Προστά ότι υπάρχει μόνο ο τραγουστής για αυτό τώρα, ρίχνει ταχύτητα και περιμένει τους συμπαίκτες του. Δημητρόπουλος. Λόλος. Ανεβάζει ταχύτητα, πάει με φόρα, αλλά είχε προλάβει και είχε στηθεί. Ο Ευμαρχόπουλος, ο οποίος κέρδισε το επιθετικό φάουλ. Ενώ έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στο μάτς, έπειτα από την διακοπή, 6,5 λεπτά ακόμα μέχρι την ανάποβλη του χρόνου, 14-18 το σκορ, συν 4 για τους 80's. Σακάτος, ο οποίος έχει επιστρέψει στο μάτς, έκανε μια εξαιρετική κίνηση, περιστροφή και καλάθι για το 14-20. Έκανε αμέσως αισθητή την παρουσία του στο παρκέ ο παίχτης των 80's. Σήμερα δείχνει πάρα πολύ όρεξά του. Κανίνιας τώρα. Ο Αγουστής το αφήνει ξανά. Καλή άμυνα κιόλας από τον Μουστακάτο, ο οποίος είναι καλός και σε αυτή την πλευρά του παρκέ. Ναι, παραφορά τώρα για τον Green Rose. Τριανταφυλόπουλος άργησε να πάει κάποιος πάνω του, δεν το πλήρωσαν οι φιλοξενούμενοι. Έχουμε και φάουλ νωρίτερα στην διεκδίκηση του rebound ο Τριτάκης, είναι αυτός που είναι στη γραμμή. Θα βάλει την πρώτη, 15-20. Βάζει και τη δεύτερη. Δεκα έξι-είκοσι. Ματζάκας στον Γιατζιτζόγλου. Μουστακάτος. Κύριε, θέλει να πάει κοντά. Ματζάκας εκτελεί από το πλάι. Η μπάλα στο σίδερο και στα χέρια του τραγουστή. Ανίνιας. Τριανταφυλόπουλος τώρα. Ξετάει τις επιλογές του. Πάσα πίσω από την πλάτη για τον τραγουστή. Αλλά εκείνος θα πασάρει σε αντίπαλο. Τσιότρας ψάχνει συμπαίκτη για να φύγουν γρήγορα μπροστά οι Aces. Και κερδίζει και το φαούλο από τον Κανίνια. Τριανταφυλόπουλος στον πάγκο τώρα για τους πράσινους. Πολίτης στο παρκέ. Κάτος. Κάνει τις τρίπλες εκεί, για μόνος στη φάση. Ζητάει φάουλ, δεν υπάρχει κάτι, του λέει ο ρέφερι. Κανίνιας. Πέφτει πάνω στον Τσιότρα. Είναι στρίγμα για φάουλ του Green Rose τώρα. Κανίνιας. Πιέζεται αλλά αφήνει δίπλα του στο έδαφος ο Τσιότρας, συνεχίζεται κανονικά το μάτς. Άστοχο το σου του Νικολακόπουλου. Τσιότρας τώρα θέλει να φύγει μπροστά. Άτσαλο τελείωμα και η κατοχή περνάει στα χέρια των πράσινων. Γιώργο!
Νίνια οργανώνει ακόμα μια επίθεση. Η Green Rose. Ο Πατζάκας προσπαθεί να τον πιέσει, να τον δυσκολέψει. Ο Νίνια θα εκτελέσει, αλλά δεν βρήκε ούτε Στεφάνη μπάλα. Δεν μπορεί ούτε στη συνέχεια όμως ο Νικολακόπουλος να τη συγκράτησε τους γραμμών. Γρήγορα η κατοχή επιστρέφει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Τελευταίο τετράλεπτο στο δεύτερο δεκάλεπτο. Οι Aces παραμένουν μπροστά. Ο Κοντακιώτης εδώ από πλέον εκεί θα αστοχίσει και θα κερδίσει στη συνέχεια το φάουλ. Είναι βόλες για τον Κοντακιώτη. Το μάτσα επέστρεψε ο Δημητρόπουλος από τους γηπεδούχους. Όπως και ο Τριτάκης. Κοντακιώτης θα χάσει την πρώτη. Χάνει και τη δεύτερη. Δεν πήραν κάτι από αυτή, από αυτό το ζευγάρι βολών οι φιλοξενούμενοι. Πολίτης διανύει όλο το δρόμο μόνος του. 18-20. Πίεση τώρα από τους γηπεδούχους. Ο Κοντακιώτης βρήκε την πάσα για τον Μπατζάκα και εκείνος θα την κάνει ασίς. 18-22. Γενικά βλέπουμε ένα αρκετά γρήγορο μπασκετ από τις δύο πλευρές. Πολίτης. Μπαλά στα αριστερά στον Τριτάκη. Σηκώνεται αλλά αστοχή ο Δημητρόπουλος. Και στην δεύτερη ευκαιρία αστόχησε. Είναι εκεί όμως ο Τριτάκης. Στην τρίτη και φαρμακέρι. 20-22. Κοντακιώτης πιεζόμενος θα πέσει. Είχε καλά το 20-24. Μπάλα στα χέρια του πολίτη για να οργανώσει εκείνο στην επίθεση της ομάδας του. 2-40 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Πολίτης αποφασίζει να εκτελέσει και πολύ καλά κάνει. 23-24 πλησιάζουν στο πόντο πλέον οι γηπεδούχοι. Με αυτή την τρίποντη εκτέλεση του πολίτη. Ποιος κάνει το 23-24. Ματζάκας. Για Τζιτζόγλου. Πάει μέσα τον αντιπαλό του, αστοχή. Πολίτης ρίχνει κάτω το παίχτη των Aces. Τριτάκης προσποιείται και θα πάλι το καλά, θα πετύχει το φάουλ. Το 25-24 το σκορ, προβάδισμα πλέον για τον Green Rose από το καλάθι του Τριτάκη, ο οποίος θα έχει δικαίωμα για μία βολή, τα λένε οι διαιτητές. Μήπως υπάρχει αντιαθλητικό, αν δεν κάνω λάθος. Είναι απλό νομίζω το φάουλ. Και τώρα η μπάλα θα πάει στις βολές. Για να εκτελέσει την πληρωματική βολή ο Τριτάκης, ο οποίος έχει βάλει μπροστά την ομάδα του 25-24. Θα χάσει τη βολή, μαζεύει για Τζιτζόγλου. Κοντακιώτης, ο Μουστακάτος, με συγχωρείτε. Θέλησε να βρει τον Κοντακιώτη, η πάσα δεν πέρασε. Πολίτης. Δεν βρήκε χώρο για να χτυπήσει τον εφηδιασμό. Και έξω, Πολίτης συνεχίζει. Θα εκτελέσει για τρεις, είναι καλό το σούτ, αλλά βρίσκει σίδερο. Ματζάκας. Τρώνει το χέρι αντικανονικά ο παίκτης του Green Rose και κάνει το φάουλ, το οποίο είναι και το πέμπτο. Όχι το τέταρτο, με συγχωρείτε. Από 4 έχουν οι δύο ομάδες. Έτσι κάθε φάουλ θα είναι βολές. Αυτό το 1,5 λεπτό που απομένει στο δεύτερο δεκάλεπτο. Κακαλής ακολούθησε την φάση, ο Κακαλής, με συγχωρείτε. Και δίνει ξανά το προβάδισμα στις Aces. Έπειτα από το άστοχο τρίποδο του Μουστακάτου.
ο Λίτης Δημητρόπουλος θα ψήσει τον Τριτάκη. Αστόχησε εκείνος από κοντά και στη συνέχεια ο Γιαζιτζόγλου θα βρεθεί στο παρκέ αφού είχε αγκαλιάσει την μπάλα και καθαρίσει το rebound. Φάουλ νούμερο 5 τώρα για το Green Rose, έτσι. Οδηγούμαστε στην άλλη πλευρά. Για να πάει ο Γιαζιτζόγλου και να εκτελέσει το ζευγάρι των Βολών. Χάνει την πρώτη. Γιαζιτζόγλου βάζει τη δεύτερη. 25-27. Πολίτης Τριτάκης το σκέφτηκε για λίγο, προσποιήθηκε τελικά. Περνάει, δεν κατάλαβε την πρόθεση του Δημητρόπουλος. Και έτσι χαραμίστηκε αυτή η φάση για τους πράσινους. Ενώ πήγαμε και στα τελευταία 54 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου. Με το σκορ στο 25-27 υπέρ των Aces. Νωρίτερα κατάφερε να πάρουν το προβάδισμα οι Γηπεδούχοι με τον Τριτάκη που κάνει το 25-24. Έξοδα το τιμόνι πήγε ξανά στα χέρια των φιλοξενούμενων. Μουστακάτος, φτωχή. Ο Λίτς θέλει να βρει γρήγορα μπροστά τον Τριανταφυλόπουλο. Εκείνος απέναντι στον Κοντακιώτη. Θα του κάνει το φάουλο τελευταίος. Θα τον στείλει στη γραμμή, συμπληρώθηκαν για τα 5 ομαδικά και από την πλευρά των ACs. Για τα Φιλόπουλους εκτελειάσαν για την πρώτη. Θα βάλει τη δεύτερη. 26-27. Στα κάτω σου κατεβάζει το μαρκάρισμα του, έχει αναλάβει ο Τριανταφυλόπουλος. Κίνηση από τον Ματζάκα για να του δώσει το screen. Θέλει να παίξει με εκείνον που στα κάτω δεν κατάφερε, βρήκε τον Κακαλή. Τώρα η μπαλά στα χέρια του Ματζάκα, κλείστηκε από δύο. Ο Κακαλής δεν πήρε το σουτ, θα το κάνει τώρα και θα το βάλει. 26-29. 7 δευτερόλεπτα. Πολίτης 4-3. Πολίτης πιεζόμενος, αστοχή. Στο 1 δευτερόλεπτο. Ματζάκας πετάει την μπάλα, αλλά εκείνη δεν έχει κάποια τύχη να καταλήξει το καλάθι. Και έτσι φτάνουμε στο φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου με το σκορ να δείχνει 26-29 υπέρ των Aces. Ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκαλέπτο της αναμέτρησης. Μόλις 3 πόντοι χωρίζουν τις δύο ομάδες, με τους Aces να έχουν το προβάδισμα με 26-29 σε αυτά τα σε αυτές τις πρώτες στιγμές του τρίτου δεκαλέπτου. Τρίποδο τώρα για την ξεφάριση, ο οποίος θα έρθει η διαχείριση Νικόλα Κόπουλου. Για την Τζόγλου. Ματζάκας. Τον Γιάζη Τζόγλου, ο οποίος στέκεται στον αέρα. Δεν θα καταλήξει το καλάθι η μπάλα. Τριτάκης, παραλίγο να γίνει το λάθος, πολύ τους κράτησε. Τραγούστης. Τριτάκης θα εκτελέσει, αστοχή. Από τα αριστερά θα πάει ο Πολίτης και θα κερδίσει το φάουλ στην προσπάθεια για το lay-up. Τη δεύτερη θα τη βάλει για το 27-29.
διακόπτει τώρα για να δώσουν τρεις παίχτες είναι, που ήταν τα κορδόνια τους. Όλα μαζί ταυτόχρονα λύθηκαν. Τώρα συνεχίζει το μάτς με τον Μπατζάκα. Κάτος. Βλέπει τον Μπατζάκα, ο οποίος δεν έχει κάποιο πάνω του. Δεν στέκεται τυχαίρος εδώ που έχει τον Ace. Θα να πει τη συμπαλλαγή και κατέληξε εκτός. Πολύ της πιέζεται. Θα γίνει το λάθος, η πίεση αποφέρει καρπούς για τους Ace, αλλά κάνει βήματα ο Μουστακάτος. Τον Μουστακή επέλεξε να παίξουν μια πάσα πίσω από την πλάτη, αλλά δεν του βγήκε σε καλό αυτή η επιλογή. Χάθηκε ευκαιρία για τους Aces. Τριτάκης. Κέρδισε το φάουλ. Από ποιον δεν μπόρεσε να δω καλά. Νομίζω ο Τσιότρας πρέπει να το έκανε. Είναι το δεύτερο ομαδικό των Aces. Τριτάκης. Τρίποντο από τη γωνία. Άστοχος ο τραγουστής. Δεν θα κλέψει τώρα. Πολίτης. Είναι έξω ο Τριτάκης. Θέλει να πλησιάσει, μπερδεύτηκε όμως. Και πάσαρε την πάσα στον Μπατζάκα. Νέο κλέψιμο εδώ. Βιάζονται και δεν είναι προσεκτική έτσι στην επίθεση. Τραγουστής. Τον Δημητρόπουλο. Ξανά τραγουστής. Τώρα δίσταση να πάρει το σουτ. Θα το κάνει ο Νικολακόπουλος, ο οποίος αστόχησε. Μπατζάκα στον Γιατζιτζόγλου. Παίρνει ξανά στον Μπατζάκα. Και πάλι συνεργάζονται οι δυο τους για να φτάσει κοντά ο Γιατζιτζόγλου, αλλά μην κάνει καλό τελείωμα. Βρήκε η μπαλά στο κάτω μέρος του απλό. Τριτάκης έχει φύγει μπροστά. Πιέζει ο Κακαλής, του φεύγει μπάλα από τα χέρια. Καθαρή άμυνα, όπως λένε οι ρέφεροι αυτοί από τον Κακαλή. Η μπάλα τώρα είναι στην επαναφορά. Για ποιους? Για τους πράσινους. Πολίτης δεν διστάζει να το πάρει και το βάζει. Προβάδισμα και πάλι για τον Green Rose. Πολίτης βάζει μπροστά την ομάδα του. Με την τρίποντη εκτέλεση, την οποία δεν δίστασε να πάρει από αρκετά μακριά κιόλας. 30-29 πλέον. Ζανίδης. Έκοψε ο Κακαλής, δεν έφτασε όμως ποτέ σε κοινή μπάλα. Καθώς ο Τριτάκης απλούσε πάρα πολύ καλά τα χέρια του. Καυτή πάσα από τον Κακαλή. Διακοπή, δεν ξέρω γιατί. Έχουμε αλλαγή απόφαση, να δούμε τι έχει γίνει εδώ. Υπάρχει μια συσκέψη στην γραμματεία. Έχουν αποφασίσει δύο διαιτητές. Η κατοχή είναι για τους για τον Green Rose. Fair play εδώ, τρομερή απόφαση από το Green Rose. Ο Πολίτης εδώ προχώρησε σε μια εξαιρετική ενέργεια, καθώς θεώρησε πως η απόφαση των διαιτητών ήταν λαθασμένη. Ματζάκας.
Κακαλής από το ύψος των βολών, αστοχή. Φαίνει την μπάλα να καταλήξει εκτός ο Δημητρόπουλος. Ενώ έχουμε αλλαγή τώρα στην θέση του Νικολακόπουλου, πέρασε ο Κανινιάς. Πολίτης στέκεται αμαρκάριστος, η μπάλα θα φτάσει ξανά στα χέρια του και θα κερδίσει το φάουλ στην συνέχεια από τον, τον Κοζανίδη, ο οποίος πήδηξε σε λάθος χρόνο, έφαγε την προσπίση. Δεν έχουμε και διακοπή για time out. Στη γραμμή ο Πολίτης, ο οποίος θα στοχίσει και όλα στην πρώτη. Βάζει τη δεύτερη τώρα για το 31-29. Θα θυμίζω από τα χέρια του ίδιου ήρθε το προσπέρασμα για τον Green Rose με την τρίποντη εκτέλεση που κάνει το 30-29. Τώρα το σκορ στο 31-29, συμβίω για τους πράσινους, οι οποίοι βρίσκονται τώρα σε θέση άμυνας, για την Τζόγλου δεν μπορεί από κοντά. Ο Μπατζάκας, με συγχωρείτε, ήταν. Εδώ θα βγει, άμυνα πολύ της μάζεψε. Και φεύγει μπροστά με αριθμητικό πλεονέκτημα τον Green Rose. Τριτάκι, θα τελειώσει τη φάση. 33-29. Το τρίτο δεκάλεπτο, οι πράσινοι φαίνεται να έχουν μπει και καλύτερα στο μάτς. Ο Ταγιώτης στα κάτως γυρίζει το φάουλ από τον Τριτάκη, τώρα είναι το πρώτο για τον Green Rose στην τρίτη περίοδο. Στα κάτως είναι στον Κοντακιώτη, εκείνος πλησιάζει, αλλά αυτοχή από κοντά. Πολίτης ζητάει κινήσεις από τους συμπαίκτες του. Τώρα η μπάλα στον Δημητρόπουλο, ο οποίος πάει από τα δεξιά, κύλησε η μπάλα Στεφάνη. Και έχει γίνει φάουλ από τον Κοντακιώτη, από τον Νίκο Κοντακιώτη. Συμπληρώθηκαν και τα ομαδικά από τους φιλοξενούμενους. Δημητρόπουλος στη γραμμή. Έξω η πρώτη. Δημητρόπουλος κάνει και τη δεύτερη, μαζεύει για Ζιτζόγλου. Μπατζάκας Ζιτζόγλου στα κάτω. Στα κάτω, κρατάει. Θα κάνει και το βήμα πίσω για να εκτελέσει. Για δύο άψο, για εκτέλεση. 33-31. Πολίτης αφήνει στον Κανίνια. Πετρόχυλος Κανίνια. 7 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους οι γηπεδούχοι. Το φάουλ το έχει κάνει ο Ευμορφόπουλος, ο οποίος ζητάει επιθετικό. Έχουμε βολές, καθώς υπενθυμίζω έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά. Εδώ και ένα λεπτό η κόκκινη. Έξω η πρώτη. Υπάρχει αστοχή, αρκετή αστοχή από τις βολές για τον Green Rose. Θα φτάσει και την δεύτερη ο Κανίνιας.
Μορφόπουλος από το σπρώξιμο του Λόλου. Είναι το τέταρτο νομίζω, αν άκουσα καλά από την γραμματεία, το τέταρτο του Λόλου. Πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός από εδώ και πέρα για Τζιτζόγλου. Καταγιώτησον Ευμορφόπουλο, γλιστράει εκείνος, βρέθηκε στο παρκέ. Στα κάτω, στα 6 δευτερόλεπτα, πάει στο φλότερ. Δεν θα μπει μέσα η μπάλα, πολύ τη μαζεύει. Ο Μητρόπουλος. Αλλά έξω ο Πετρόχυλος, θα εκτελέσει για 3. Ήταν κακό το σουτ. Μορφόπουλος βλέπει 3 αντιπάλους μπροστά του. Μουστακάτος. Παίζει καλή άμυνα ο Δημητρόπουλος. Ο Δακιώτης Μορφόπουλος κόβει ο Μουστακάτος στο καλάθι. Θα εκτελέσει τώρα για 3. Δεν ήταν καλό το σουτ, κατέληξε πολύ προσπάθεια. Ενώ πλησιάζουμε στο τελευταίο τρίλεπτο της τρίτης περίοδου. Λόλος με το δεξί, αναπηδάει η μπάλα και καταλήγει εκτός από τα χέρια του Λόλου, έτσι να σταματήσει ο τελευταίος. Δεν έχουμε time out. Συνεχίζει τη δράση εδώ στο Χριστό του Αγίου Νικολάου. 33-31, υπερθυμίζω το σκορ, είναι 2. Για το Green Rose που καταφέρει να πάρει το προβάδισμα και διατηρείται μπροστά στα τελευταία λεπτά. Μια ευκαιρία τώρα για τους Aces. Μπατζάκας θα πάρει και αυτή την προσπάθεια. Έξω και πάλι μπάλα, πολύ της καθαρίζει. Στο πόδι του Κοντακιώ την μπάλα και κατάλεγε εκτός. Κανίνιας παίρνει ξανά. Πετρόχυλος. Πολύ της στα δεξιά. Δεν περνάει η πάσα του. Μπατζάκας καθαρίζει τη φάση. Ολοκληρώνεται το κλέψιμο από τους Aces, οι οποίοι κυνηγούν την επιστροφή στο προβάδισμα. Κυνηγούν την εξαφάνιση, η οποία δεν θα έρθει ούτε τώρα. Πετρόχυλος. Μπάλα φτάνει στα χέρια του πολίτη. Πετρόχυλος έχει μείνει μόνος του. Είναι λίγο πιο δυνατό το σουτ. Στα 4 δευτερόλεπτα η εκτέλεση από τον Μητρόπουλο. Ούτε και θα μπορέσει να φέρει 2 πόντους στην ομάδα του. 1-40 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Μορφόπουλος θα το πάρει το τρίποντο. Δεν σημαδεύει σωστά όμως. Αλλά καταλήγει έρμπολ. Μπατζάκας τώρα στον πάγκο, Τσιώτα στο γήπεδο. Ενώ ο Τριτάκης επέστρεψε για τους γηπεδούχους. Αγουστής δίνει το σκριν στον Κανίνια. Ποιος πασάρει στον Πετρόχυλο. Αγουστής τώρα από τα αριστερά βάζει πλάτη τον Κοντακιώτη. 3 δευτερόλεπτα, 2. Δεν μπορεί να εκδηλώσει την επίθεση εδώ οι πράσινοι. Πέτουν την ευκαιρία στα σκουπιδιά. Πήγαμε και στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Σιώτρας. Μορφόπουλος θέλει να περάσει, δεν το επιτρέπει ο Δημητρόπουλος. 9 δευτερόλεπτα για τους κόκκινους. Σιώτρας, πάνω του είναι ο τραγουστής. Τώρα κάνει τις τρίπλες, στα 2 δευτερόλεπτα θα εκτελέσει, βρίσκει σίδερο. Πετρόχυλος καθάρισε. Κανίνιας έκανε μπρος πίσω. Φινό λάθος εδώ για, για τον Green Rose. 29,4 στο ρολόι. Θα μείνουν και κάποια δευτερόλεπτα για μια έξτρα επίθεση στην συνέχεια. Σιώτρας.
Κόνε το κοντακιό τη, βρίσκεται σίδερο, ματεύει. Ο Κανίνια στριτάκι, φέραμε 12 δευτερόλεπτα το πριν. 7, 6, στριτάκι εκτελεί για 3. Ευμορφόπουλο έχει λίγα δευτερόλεπτα, 3, 2. Δεν θα κάνει κάποιο την εκτέλεση τώρα ο Μαραβέλια, αλλά νομίζω πω δεν ήταν εντό χρόνου και έτσι. Τελειώνει για το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 33-31. Μόλις ξεκίνησε και το τέταρτο και λογικά τελευταίο δεκάλεπτο και λέω λογικά καθώς μόλις δύο πόντι χωρίζουν τις δύο ομάδες, 33-31 το σκορ. Οπότε δεν αποκλείουμε και καμιά παράταση στη συνέχεια. Στριτάκης έβγαλε την άμυνα, έκλεψε και ξεχύνεται στον ευνηδιασμό για να τελειώσει άνετα για το 35-31. Κιώτρας. Μπάλα φτάνει στον Νίκο Κοντακιώτη. Μορφόπουλος θέλει να πάει προς τα μέσα, πολύ ωραία κίνηση, πολύ ωραία καλάθι, 35-33. Έξινε εδώ, έφτιαξε τον, βρήκε τον κοινοφόρο τον Μορφόπουλος για να χτυπήσει την αντίπαλη ρακέτα. Τριτάκης κλείθηκε, έκανε βήματα. Έκλεισαν ωραία και Μορφόπουλος και Κοντακιώτης για να μην του επιτρέψουν να περάσει την μπάσα και τον αναγκάσαν στην παράβαση. Μαραβέλιας τον Νίκο Κοντακιώτη. Κοντακιώτης πιέζεται ασφυκτικά από τον Τριτάκη. Μαραβέλιας τα δευτερόλεπτα για την επίθεση. Μαραβέλιας και πάλι θα σηκωθεί αυτό και πολύ της καστήπασα για τον Τριτάκη. Τα ανάβηματα εκείνος όπως νωρίτερα έτσι και τώρα βρέθηκε να συγκρούεται με αντίπαλο συμπαίκτη να κάνει την παράβαση των βημάτων. Κοντακιώτης πήρε και άφησε στον Ευμορφόπουλο, πάνε για να το σκέφτε εκείνος για το τρίποντο, θα το πάρει ο Τσιόρτας όμως, ο Τσιόρτας ασχολείται, αυτό είσαι πολίτης. Τριανταφυλόπουλος για 3, όχι. Το Δακιώτης προστατεύει την μπάλα, αφήνει στον έπερο το Δακιώτη, το Γιώργο. Ανακινδυνευμένη πάσα, δεν προλαβαίνει όμως. Ο Δημητρόπουλος θα ολοκλήρωσε το κλέψιμο. Μορφόπουλος αφήνει έξω. Κοντακιώτη για 3. Όχι, δεν θα πει το καλάθι. Παραμένει το 35-33. Ο Λίτης ζητάει ο Λόλος, εκεί πάει η μπάλα. Γυρίζει με το δεξί, είναι άστοχος. Ο ένα καλάθι έχουν καταφέρει να βρουν μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες στο 4ο δεκάλεπτο. Σε αυτά τα 2,5 λεπτά που έχουμε παίξει. Κοντακιώτης αν και βρέθηκε στο έδαφος, αστόχησε, Λόλος κάνει ένα φιλό λάθος εκεί, πάσαρε σε αντίπαλο. Το άλλος Κοντακιώτης τώρα θα βρεθεί σε πλεονεκτική θέση για να κερδίσει τις βόλες από τον Τριανταφυλόπουλο. Εκεί που πήγαν να βγουν στην επίθεση οι γηπεδούχοι βρέθηκαν ξαφνικά εκτεθειμένοι σε θέση άμυνας. Εκεί η πρώτη βολή του Κοντακιώτη, δεν αλλάζει το 35-33. Θα μπει η δεύτερη. Με τα 5-34. Σπάει η πίεση με τις πάσες. Τριτάκης έχει φτάσει ήδη στην αντίπαλη ρακέτα και θα σκοράρει. 37-34.
Μορφόπουλος από τα αριστερά. Μαζεύει ο Λόλος. Κρυτάκι θέλει να φέρει μπροστά την μπάλα. Θα γίνει η παράβαση, όχι. Κονταγιώτης αφήνει στον Μαραβέλια. Ναι, εκείνος μετράει κανονικά. Διαμαρτύρονται οι αίσθησης ότι μετράει κανονικά το καλάθι. Ο ρέφερι λέει ότι έχει γίνει χαμηλά η παράβαση. Τελικά έχει δοθεί χαμηλά το φάουλ. Κουστακάτος, ο οποίος έχει πατήσει και πάλι παρκέ. Καλή άμυνα εκεί από τον πολίτη, του παίρνει την μπάλα από τα χέρια και θα κερδίσει το φάουλ, θα πετύχει το καλάθι ο πολίτης, ο οποίος εισπράττει τα πέρα από εκεί τα χειροκροτήματα από τον πάγκο του για την καλή αντίδραση και αμυντικά αλλά και επιθετικά στην συνέχεια. 39-34 τώρα, συν 5 για τους γηπεδούχους, που μπορεί να γίνει και συν 6 αν ο πολίτης ευστοχίσει στην βολή. Θα τη χάσει όμως, Κοντακιώτης πήρε το rebound. Κιόδρας άφησε στον Μουστακάτο. Μπάλα έξω στον Ευμορφόπουλο, θα εκτελέσει για τρεις εκείνος και το βάζει. 39-37. Πολύ σημαντικό καλάθι που στέλνει διαφορά και πάλι στο δίποντο. 5-50. Μέχρι το τέλος. Θέλει να απαντήσει ο Τριτάκης, θα καταφέρνει! Μία σου και μία μου λέει ο παίκτης του Green Rose, 42-37. Κιότρας, φύνει στον Μουστακάτο. Απασάρισε αντίπαλο εκείνος, Τριανταφυλόπουλος πήγε για να κλέψει. Σταματάει τώρα την τρίπλα και αφήνει στον Κανίνια. Εκείνος με τη σειρά του στον πολίτη ζητά ηρεμία. Αυτός από τους συμπαίκτες του. Ο πολίτης κρατάει. Εκτέλεση από το πλάι, άστοχη. Δεύτερη ευκαιρία για να έρθει ο καλάθι από τον Τριτάκη. Και πάλι αυτός είναι που θα σκοράρει από αυτή τη φορά από πιο κοντά, 44-37. Απόσταση πλέον 7 πόντων για το Green Rose και ευτυχισμένα καλούν time out οι Aces. Συνεχίζουμε εδώ στον Άγιο Νικόλαο, 44-37 το σκορ. Στα κάτως. Ψάχνουν τρόπο να βγάλουν αντίδραση οι Aces. Καλής, έχει μπροστά τον Λόλο, δεν θα τον νικήσει. Βατζάκας τώρα, παίρνει το screen. Αστοχική αυτή η προσπάθεια από τους φιλοξενούμενους. Το momentum αυτή την στιγμή. Λέει Green Rose. Φάουλ στον πολίτη για να σταματήσει ο χρόνος από δύο ομαδικά οι δύο ομάδες. Είχαμε ένα θεματάκι με την κάμερα που διορθώθηκε, 46-37 το σκορ. Το Green Rose έχει καταφέρει να πάει τη διαφορά στο σύν 9. Εδώ θα χάθει η μπάλα. Δεν έχουμε και διακοπή για time out. Τελευταίο τρίλεπτο στο παιχνίδι μας. Έτσι στην επίθεση. Θα έχουν μια τελευταία ζάρια στο σημερινό μάτς. Μπατζάκας. Θα μετρήσει κανονικά το καλάθι. Ο Τριτάκης είναι αυτός που έκανε το φαουλ, 46-39. Άρη.
γραμμή για μία βολή τώρα ο Μπατζάκας. Και θα ρίξει την διαφορά στους 6 πόντους, 46-40. Επιλέγουν να πιέσουν ψηλά οι Aces. Καταφυλόπουλος περνάει άνετα το κέντρο. Πολίτης τώρα. Θα έρθει και το καλάθι για το 48-40. Τακάτος εκτελέσει για 3. Μετράει κανονικά, μπήκε, ναι. Ήταν σκισμένο το διχτάκι και μας μπέρδεψε. 48-43. Πολίτης ανεβάζει ταχύτητα, τραγουδιστής. Φύγει έξω. Τρίποδο τώρα για τον Green Rose, άστοχο. Φύγει μπροστά ο Γιαζιτζόγλου. Βιάζονται εδώ οι Aces, Μουστακάτος. Φύγει ξανά στον Γιαζιτζόγλου, ο οποίος θα φτάσει κοντά. 48-45. Βγάζουν αντίδραση γρήγορα οι Aces και πλησιάζουν πλέον στο τρίποδο. Κάτι που αναγκάζει τον coach, τον Green Rose, να καλέσει time out για να δει τι δεν πάει καλά σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα και να κόψει και τη φόρα των αντιπάλων. Από πίσω επιλέξαν να παίξουν οι γηπεδούχοι, οι οποίοι θα κάνουν ακόμα ένα λάθος. Για Ζιτζόγλου τελειώνει άτσαλα, θα μπορούσε να πάει σε μια καλύτερη επιλογή εδώ. Για Ζιτζόγλου το ξέρει και ίδιος, γι' αυτό και ζητάει συγγνώμη από τους συμπαίκτες, οι οποίοι χειροκροτούν για να τον ενθαρρύνουν. Κανίνιας τώρα στην επαναφορά, 1:39 για το τέλος. Η πίεση συνεχίζεται. Τριτάκης παρολίγο να χάσει, κρατάει και κερδίζει το φάουλ, το οποίο είναι και το πέμπτο. Οδηγείται στις βολές και ο Τριτάκης, καθώς συμπληρώνονται τα ομαδικά από την πλευρά των Aces. Τριτάκης έτοιμος για την δεύτερη. Θα τη χάσει και αυτή. Γιαζιτζόγλου παίρνει και φεύγει γρήγορα και πάλι μπροστά. Μπατζάκας, τυφλή πάσα, η οποία καταλήγει στον Τριτάκη. Ευνηδιασμός τώρα για τον Green Rose. Τριτάκης θα το χάσει. Γιαζιτζόγλου, Κοντακιώτης, γρήγορη επίθεση. Και ο Κοντακιώτης θα κερδίσει το φάουλ. 1:12 στο ρολόι, πάνω κάτω η μπάλα στις τελευταίες φάσεις. Δείχνουν και οι δύο ομάδες πόσο πολύ θέλουν την νίκη σήμερα. Τώρα πάει στη γραμμή ο Κοντακιώτης για να εκτελέσει τις δύο βολές. Αν τις βάλει και τις δύο, λέω το μάτς, γίνεται ντέρμπι για τα καλά. Όχι τώρα δεν είναι, θα μου πείτε με την διαφορά των τριών πόντων, αλλά άλλο τρεις πόντι, άλλο ένα. Χάνει όμως την πρώτη βολή ο Κοντακιώτης, παραμένει 48-45. Βάζει τη δεύτερη. Σαρανταοκτώ, 48-46. Τώρα έχουμε μια διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ. Υπενθυμίζω ότι το Green Rose ιτήθηκε στην πρώτη αγωνιστική από τους Golden Boys με 48-47. Ενώ από την άλλη, Aces ξεκίνησαν θετικά στην νέα σεζόν, επικρατώντας τις νίκαν με 70-40-30. Ρίξαν στο πρώτο μάτς οι Aces. Εδώ το derby καλά κρατεί, 1:12. Ακόμα για το φινάλε, να δούμε τι άλλο μένει να δούμε στο σημερινό μάτς.
Νούντο και το γήπεδο Χ. Τραγουστής. Μπάλα στον Πολίτη. 14 τώρα το χρονόμετρο. Πάει προς τα μέσα, αλλά στο Χ. Κανίνιας. Ναι, ευκαιρία και καλά του τραγουστή. 50-46. Ίσως και το καθοριστικό καλάθι της αναμέτρησης. Παίρνει το σκρίνο μου στα κάτως. Είναι στον Μπατζάκα. Τον πιέζει ο Πολίτης. Κακαλής. Παίρνει το σούτ, θα το βάλει. 50-48. Κανίνιας. Περνάει, κάνει το φάουλο για Τζιτζόγλου. Ήθελε και το έκανε. Για να στείλει στις βολές τον αντίπαλό του. Κανίνιας τώρα σε μια φάση που η μπάλα καίει. Όχι απλά καίει, ζεματάει. Έξω η πρώτη από τον Κανίνια. Βάζει τη δεύτερη. 51-48. Μαξιλαράκι τρίπο πόντων, έγινε το λάθος εδώ. Ο Τριτάκης έκλεψε. Ένα λάθος που ίσως θα το πληρώσουν οι Aces. Και πάλι τώρα το Green Rose στην γραμμή. Στα 22,8 έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Και ο Τριτάκης μπορεί να ανεβάσει κι άλλο τη διαφορά. Βάζει και δεύτερη, όχι, έξω η μπάλα για Τζιτζόγλου. 20 δευτερόλεπτα. Το φάουλ θα γίνει από τον Κανίνια. Στέλνει τον αντίπαλό του στις βολές, δεν νομίζω. Πως χρειάζονταν αυτό από τον Κανίνια, ενώ έχουμε και διακοπή για time-out. στο ρολόι. 52-48 το σκορ. Και εσύ είναι στις βολές με το Μουστακάτο. Στα 52-49. Βάζει και τις δύο, 52-50. Πιέζει ο Μπατζάκας, θα κάνει το φάουλ. Σταματάει το χρονόμετρο στα 15,9. Μπατζάκας θα κάθει στον πάγκο, καθώς συμπληρώσε τα 5 φάουλ. Έξω η πρώτη από τον Τριτάκη. Βάζει την τρίτη, τη δεύτερη, με συγχωρείτε, 53-50. Δέκα δευτερόλεπτα, 9 για Τζιτζόγλου. Τρίποντο, άστοχο, δεν θα έρθει στο Φάρισι, 4 δευτερόλεπτα. Κοζανίδης δεν έβγαλε έξω την μπάλα για να βρουν κάποιο τρίποντο οι Aces. Και έτσι φτάνουμε στο φινάλε με τον Green Rose να παίρνει μια δραματική νίκη στο τέλος του παιχνιδιού για να πανηγυρίζει μάλιστα και την πρώτη νίκη στην σεζόν. Θα κάνουν έτσι λοιπόν το 1-1 οι γηπεδούχοι, ενώ από την άλλη οι Aces θα γνωρίσουν την πρώτη ήττα για το επίσης 1-1. Αυτά λοιπόν εδώ από τον Άγιο Νικόλαο. Green Rose Aces 53-50.